Στο ίδιο έργο θεατές φαίνεται πως θα είμαστε και φέτος σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό χάος στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Με τη σεζόν να είναι ακόμα στην αρχή, τα μηνύματα δείχνουν πως και το φετινό καλοκαίρι θα είναι κολλασμένο σε ό,τι αφορά την κίνηση για ιδιοκτήτες και οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, επισκέπτες αλλά και πολίτες, εργαζόμενους και μη γύρω από το αεροδρόμιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα φέτος στο αεροδρόμιο, παρά τις αλλεπάλληλες σκέψεις που έχουν κάνει, παρά τα αιτήματα που έχουν στείλει. Προχθές που υπήρχε το κομφούζι εδώ, οι άνθρωποι κατεβαίνανε κάτω και βλαστημούσαν. Δηλαδή, εγώ έφυγα από εδώ πέρα 4,5 ώρα για να πάω ένα πελάτη στο Μέγαρο, πήγα από τη Γιώφυρο και έκανα ακριβώς μία ώρα. Είναι λογικό αυτό? Νομίζω ότι δεν είναι λογικό. Ο χώρος που διατίθεται στα τουριστικά λεωφορεία σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί, δημιουργώντας κυκλοφοριακή ασφυξία μέσα και γύρω από τον Νίκος Καζαντζάκης. Δυστυχώς το αεροδρόμιο είναι απαρχαιωμένο πολεοδομικά. Είναι κατασκευής δεκαετία τέλη 70, αρχές 80, με τα τουριστικά λεωφορεία που θα ανέρχονταν σε όλη την Κρήτη μακάρι να ήταν 50. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι τα τουριστικά λεωφορεία μόνο στην Κρήτη είναι 800. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία είναι πραγματοποιήσιμη, να το πούμε έτσι, υπάρχει τρόπος να γίνει. Υπάρχουν χώροι για όλα αυτά, και για τα βανάκια που είναι από πίσω μας και για τα προμισθωμένα ταξί να φύγουν από τη θέση τους να έρθουν εδώ, να μεγαλώσει λίγο ο χώρος μέσα. Να γίνει μια πιο σωστή χωροθέτηση του χώρου, για να μπορούμε όλοι να εργαζόμαστε σε πιο ασφαλείς συνθήκες. Ο κίνδυνος καιροφυλακτεί, με τους οδηγούς να κάνουν το σταυρό τους που μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί κάποιο τραγικό ατύχημα. Δεν μπορεί σε ένα κομμάτι όπως είναι εδώ πέρα 10-20 μέτρα να ξεφορτώνουν λεωφορεία, ταξί και να γίνεται χαμός. Μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα λεωφορείων, ο κάθε επισκέπτης μας να χρειάζεται με έναν αριθμό που παίρνει του λεωφορείου, της ταμπέλας που φοράει, να ψάχνει και να γυρίζει όλο το πάρκινγκ ψάχνοντας με οικογένειες, με παιδιά, με καρότσια για να βρει πού πρέπει να πάει για να επιβεβαστεί. Όταν κάνουμε μανούβρες εκεί μέσα και είναι γεμάτος ο χώρος και περνάνε ανάμεσά μας οι άνθρωποι, παιδάκια με καρότσια, με βαλίτσες και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε λυγμούς, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Οι άνθρωποι περνάνε ανάμεσα. Άμα πατήσει κανένα άνθρωπο, κάνα παιδάκι, τι γίνεται? Οι πελάτες σας, όταν μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο, κάνουν το σταυρό τους, τελικά τα κατάφεραν? Οι πελάτες συνήθως όταν σε ώρα αιχμής, δηλαδή που συνοστισμού, την ώρα που βγαίνουμε έξω, παίζουν παλαμάκια ότι καταφέραμε εμείς να βγούμε χωρίς να τρακάρουμε. Ανάσα αναμένεται να δώσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προσωρινή στάθμευση, ο χώρος στο πρώην Ικάριο γήπεδο, που ωστόσο ακόμα δεν είναι έτοιμος. Πιστεύουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, το αργότερο αρχές της Αλληνίας, να έχει πέσει και η πίσα κάτω, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν τα λεωφορεία που έρχονται από όλη την Κρήτη και χρειάζονται ένα χώρο αναμονής για να ξαναμπούν στο πάρκι να επιβιβάσουν κόσμο, αλλά και οι εργαζόμενοι, όπου με την επίδειξη της κάρτας εργασίας τους θα μπορούν πλέον να μπαίνουν σε ένα ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης δωρεάν. Στο κομμάτι της αναμονής είναι καλή λύση το Ικάριο. Όταν έρχεται ένα λεωφορείο και φέρνει μια αναχώρηση και έχει μετά από 2 ώρες άφηξη, δεν θα περιφέρεται στον δρόμο του Ηρακλείου δεξιά-αριστερά κάπου να παρκάρει, να περιμένει ο οδηγός. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα της επιβίβασης των τουριστών. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάντως οι τουρίστες που φτάνουν μέχρι στιγμής στον Νίκος Καζαντζάκης απολαμβάνουν την άνεση που τους δίνει το low season, κινούμενοι χωρίς ταλαιπωρία και με τη σκέψη αποκλειστικά στον ήλιο και τη θάλασσα. Is it complicated to... Είναι περίπλοκο να βρεις την έξοδο, τις αποσκευές? Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Εννοώ ότι δεν είναι στο πικ αυτή τη στιγμή. Είναι η πρώτη σου φορά εδώ? Ναι, ναι. Γιατί διάλεξες την Κρήτη? Πιστεύω ότι είναι ένα όμορφο μέρος με μεγάλη ιστορία και απλά για να χαλαρώσω. Ο ήλιος, η θάλασσα, το φαγητό. Ανυπομονώ.